εγκέφαλο στον πάγκο από Renault Megane Χ 600 κυβικά βενζίνη μοντέλο 2005. Τον κάνουμε τον εγκέφαλο στάδιο 1. Θα πάρει περίπου 5 με 6 άλογα παραπάνω. Αντί να βάζει ενισχυμένο καύσιμο, θα έχει συνέχεια παραπάνω δύναμη στα ψηλά. Στις νορμά στροφές και στις χαμηλές δεν πειράξαμε το μείγμα, δεν τον πλουτίσαμε ώστε να μην ανέβει η κατανάλωση. Έχει μόνο στο βάθι πάτημα για πλήρη επιτάχυνση περισσότερη δύναμη και συγκρατιέται η κατανάλωση περίπου στις ίδιες τιμές. Γι' αυτό τον εγκέφαλο είναι καλύτερα να βγάζουμε τον εγκέφαλο έξω στον πάγκο και να τον κάνουμε αναβάθμιση θόρο, είναι πιο ασφαλές. Πολύ ωραία, ξεκίνησε η διαδικασία της εγγραφής. Η εγγραφή στον πάγκο είναι πάντα πιο γρήγορη και πιο ασφαλές. Έχει πάντα φασαρία να ανοίξουμε τον εγκέφαλο, να κάνουμε κολλήσεις, πράγματα. Αλλά τη θεωρώ πάντα, ενώ είναι πιο χρονοβόρα στο να ανοίξεις τον εγκέφαλο και να βάζεις πινάκια και τέτοια, αλλά το θεωρώ πάντα πιο ασφαλές. Ωστόσο είναι πιο γρήγορη κατά την εγγραφή με αυτό το μηχάνημα παρά με OBD και πιο ασφαλής φυσικά. Η μπλε η μπάρα είναι η διαδικασία της εγγραφής και η κόκκινη το επαληθεύει αυτό που γράφτηκε. Και αυτό βλέπουμε δύο διαφορετικές μπάρες, μπλε και κόκκινη. Αυτός που έχουμε σημαίνει είναι από ένα Megane Χ 600 κυβικά βενζίνης. Φυσικά μπορούμε να κάνουμε και Megane πετρέλαιο. Εκεί επειδή έχει πετρέλαιο κινητήρα με turbo, intercooler και περισσότερες ροπές θα πάρει σίγουρα περισσότερη δύναμη. Εσύ θα παίρνει ό,τι δύναμη. Γενικά, σε ό,τι υπάρχει υπερσύμπηση και turbo, πάντα παίρνει περισσότερη δύναμη το αυτοκίνητο. Είμαστε στο 62% και θα ολοκληρωθεί σε λίγο η εγγραφή. Sector είναι η τομή που γράφει, μας δείχνει. Έχει γράψει μέχρι το 6000 sector. Τομέα γράφει. Το κακίνητο επαλήθης και μας γράψει ότι επιτυχώς ολοκληρώθηκε η εγγραφή. Μα λίγο περιμένουμε για να ολοκληρωθεί. Επιτυχώς έγινε η γραφή και εδώ έχουμε τον εγκέφαλό μας. Αυτό ήταν για σήμερα.